Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Είμαι ο Γιάννης και σήμερα θα σας δείξω μερικά αξεσουάρ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για το drone της DJI, το Mini και το 1 και το 2, καθώς αυτά τα αξεσουάρ ταιριάζουν και στα δύο αυτά μοντέλα. Αν είσαι καινούργιος στο κανάλι μου, μην ξεχάσεις να πατήσεις το κόκκινο κουμπί της εγγραφής και κλικ στο καμπανάκι για να λαμβάνεις ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούργιο βίντεο. Και φυσικά, αν σου αρέσει αυτό το συγκεκριμένο βίντεο, να πατήσεις ένα like. Αφού λοιπόν τελείωσες με τις απαραίτητες ενέργειες, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, το οποίο αποτελεί τη θήκη για το οποίο προστατεύει το drone. Όσοι έχετε το Mini 1 είτε το 2 την απλή έκδοση, δηλαδή όχι την κόμπο, μόνο το drone με μια μπαταρία, σίγουρα θα χρειαστείτε μια θήκη για να το προστατέψετε. Εγώ στην συγκεκριμένη περίπτωση έχω το Mini 2 το κόμπο, βέβαια η θήκη του δεν μου αρέσει καθόλου γιατί είναι πάρα πολύ μαλακή και δεν ξέρω αν προστατεύει το drone πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό προτίμησα να πάρω αυτήν εδώ τη συγκεκριμένη θήκη, η οποία είναι σκληρή και προστατεύει τον drone πάρα πολύ καλά. Η συγκεκριμένη θήκη ταιριάζει και για τα δύο τα μοντέλα, και για το Mini 1 και για το Mini 2, καθώς αν την ανοίξουμε, όπως βλέπετε, αυτά εδώ πέρα μπορούν να βγουν και να προσαρμοστούν ανάλογα με τον drone. Καθώς το Mini 2 έχει πιο μεγάλο τηλεχειριστήριο, αλλά σίγουρα θα χρειάζεται πιο μεγάλος χώρος για να χωρέσει το drone. Αν έχεις το Mini 1, μπορείς να τα προσαρμόσεις ανάλογα λοιπόν με τον drone σου και τα τρία βγαίνουν. Και πάμε λίγο να δούμε πώς είναι η διάταξη μέσα των drone, πόσο μπορούν να τα χωρέσουν όλα μαζί. Το drone το τοποθετούμε εδώ πέρα. Είτε έχεις το 2 είτε το 1, είναι ακριβώς το ίδιο σκαρί, οπότε δεν έχεις κάποιο πρόβλημα, χωράει πολύ άνετα. Το τηλεχειριστήριο του Mini 2 είναι μεγαλύτερο, άρα λοιπόν θα χρειαστεί λίγο πιο μεγάλος χώρος. Συνεπώς το προσαρμόζουμε εμείς όπως μας βολεύει. Έτσι λοιπόν εσύ με το Mini 1 που έχεις πιο μικρό τηλεχειριστήριο θα το προσαρμόσεις λίγο πιο κάτω για να χωρέσει. Όσοι έχετε την κόμπο έκδοση με το φορτιστή και τις 3 μπαταρίες σύνολο, πάμε να δούμε και φυσικά το φορτιστή. Εδώ πέρα έχει άλλη θήκη, έξτρα θήκη, η οποία χωράει πολύ άνετα και το φορτιστή μας. Κλείνει και όπως βλέπετε το χώρισε πάρα πολύ άνετα. Δεν ακούγεται και τίποτα, άρα το προστατεύει πάρα πολύ καλά. Η θήκη είναι σκληρή, δεν πατιέται και δεν έχει κανένα πρόβλημα στη μεταφορά του. Το προτείνω ανεπιφύλακτα. Αφού τελειώσαμε τη θήκη, ένα άλλο είναι το φίλτρο, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Το φίλτρο είναι αυτό εδώ πέρα. Μπαίνει πάνω στην κάμερα του drone. Μας βοηθάει να βγάζουμε καλύτερο βίντεο, προστατεύει το βίντεο από τη θαμπάδα του ήλιου κτλ. Άλλο ένα αξεσουάρ που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο Mini είναι το πακέτο Creative Kit. Το συγκεκριμένο πακέτο σου δίνει τη δυνατότητα να βάλεις κάποιο αυτοκόλλητο πάνω στο drone. Εδώ πέρα ας πούμε το έχει έτοιμο. Και εδώ σου δίνεται τη δυνατότητα να το ζωγραφίσεις είτε εσύ αν έχεις κάποιο ταλέντο ή το παιδί σου να το βάψει και να το κάνει ακριβώς όποιο χρώμα θέλει. Και σου δίνουν και εδώ πέρα κάποια λευκά αυτοκόλλητα τα οποία μπορείς να ζωγραφίσεις εσύ ό,τι σχέδιο θέλεις. Και αυτό πολύ ωραίο, κάνει τον drone σου ξεχωριστό και μοναδικό. Τέλος, για τους πιο αρχάριους, έχουμε την προστατευτική θήκη που μπαίνει μέσα τον drone σε περίπτωση για να το προστατεύσει και τους έλικες, για να προστατεύσει και το ίδιο τον drone σου σε περίπτωση πτώσης. Είναι αυτό εδώ πέρα.
το οποίο είναι πλαστικό, και πάμε να δούμε λίγο πώς μπορούμε να βάλουμε μέσα τον τρόμο. Εδώ σου δείχνει ποιο είναι το μπροστά. Οπότε, ερχόμαστε. Αυτά είναι clip που ανοίγουν. Και το προστατεύει από όλες τις πλευρές σε περίπτωση που πέσει να μην προκληθεί κάποια φθορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά!